Η δική μου παρουσίαση θα επικεντρωθεί κυρίως στους στόχους του έργου. Πώς ξεκίνησε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια όταν πριν από 4 χρόνια ετοιμάσαμε τη συγκεκριμένη πρόταση και έπρεπε να συνεργαστούμε με φορείς όχι μόνο κράτη-μέλη της Μεσογείου, αλλά και φορείς και οργανισμούς από τις τρίτες χώρες της Μεσογείου. Γνωρίζουμε όλοι τα αντικειμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνεργασίες όπως αυτές. Ωστόσο, μετά από 2 χρόνια που βρίσκεται σε λειτουργία το έργο, θεωρούμε ότι έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων και αυτό το έργο ηγείται του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, το οποίο και σήμερα έχει παρουσιάσει για τη μεγαλύτερη πρόοδο, ειδικά στην κατασκευή των ανοιχτών λιμνών, οι οποίες θα ξαναγεννηθείτε αργότερα, αλλά και στην απομόνωση των συγκεκριμένων ειδών. Λοιπόν, στο έργο των συγκεκριμένων συμμετέχουν 12 οργανισμοί. Είναι 6 μεσογειακές χώρες. Κύπρος, ο Λίβανος, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ιταλία. Το έργο πώς έχει στηθεί. Βασικά θα κατασκευαστούν ή έχουν κατασκευαστεί ήδη στην Κύπρο και στο Λίβανο και στην Αίγυπτο. Έχουν κατασκευαστεί ήδη οι πρώτες πιλωτικές εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη των μικροφυγών. Και αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στη Μάλτα και στην Ιταλία. Η τεχνογνωσία έχει χρησιμοποιηθεί από τα 2 πανεπιστήμια της Ελλάδας, που είναι το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και το Καποδιστριακό. Χωρίς τη δική τους τεχνογνωσία, σήμερα δεν θα ήμασταν σε θέση να μιλάμε για το συγκεκριμένο project για την πρόοδο που έχει αναπτύξει. Λοιπόν, επίσης, εκτός από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργαστηρίων για την ανάπτυξη των μικροφυγών, ο στόχος είναι στο τέλος τα δείγματα του ελαίου του Biondiesel που θα παραχθεί να σταλεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας της Αιγύπτου, οι οποίοι έχουν σχετικά εργαστήρια, όπου θα γίνουν οι δοκιμές για το Biondiesel που θα παραχθεί. Το έργο κανονικά θα τελειώσει εντός του 2014, το Δεκέμβριο. Άρα αυτός ο χρόνος είναι ένας χρόνος εντατικών εργασιών. Και περιμένουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε και τα σημαντικά αποτελέσματα και από τη δοκιμή του παραγόμενου Biondiesel. Επίσης, έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, στο Τμήμα των Θετικών Επιστημών, το Μεσογειακό Περιφερειακό Κέντρο Βιοπαραγωγής. Αυτό το κέντρο έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Άρα θα μείνει έναν συγκεκριμένο φορέας οργανισμός που θα στοχεύει να καταρτήσει αργότερα νέους επιστήμονες στα θέματα αυτά. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη σε διαθεσιμότητα για τους ενδιαφερόμενους ερευνητές προγράμματα εξειδίκευσης για το συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και να βρείτε τα εξειδικευμένα προγράμματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας. Όμως, για να μπορέσουμε πέραν του ερευνητικού, το έργο αποτελείται από δύο κομμάτια. Είναι το ερευνητικό κομμάτι, το οποίο είναι η κατασκευή και η ανάπτυξη, η κατασκευή των ανοιχτών τεχνητών λιμνών, αλλά και το φωτοβιο αντιδραστήριο, γιατί αυτό που έχουμε σαν στόχο είναι να συγκρίνουμε τις δύο μεθόδους παραγωγής. Όμως το έργο συμμετέχουν και φορείς, ενεργειακά γραφεία από τον Λίβανο, την Κύπρο και την Ιταλία και τη Μάλτα, οι οποίοι είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε τα απαιτούμενα δίκτυα αλλά και τις συνεργασίες που απαιτούνται για να μπορέσει η έρευνα να μεταφερθεί σε επίπεδο συνεργασιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οποιονδήποτε άλλων ενδιαφερομένων.
Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί το Μεσογειακό Δίκτυο της Βιοπαραγωγής. Αυτό το δίκτυο στηρίζεται σε τρεις τομείς. Είναι στην επιχειρηματική ανάπτυξη, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην τοπική και περιφερειακή συνεργασία. Μέσα στις σαντούλες που σας έχουν διανεμηθεί, έχουμε ενσωματώσει ένα φυλάδιο, στο οποίο μπορεί ο καθένας από εσάς να μπει και να γραφτεί σε έναν από τα δίκτυα που τον ενδιαφέρει. Δεν είναι αναγκαστικό να είναι ένα μόνο δίκτυο, μπορεί να είναι περισσότερα από ένα. Και έτσι δημιουργούνται διάφορα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων. Το πρώτο δίκτυο, που είναι επιχειρηματική ανάπτυξη, στοχεύει στην συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διότι, όπως προανέφερα, όλη αυτή η γνώση δεν πρέπει να μείνει σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο, αλλά πρέπει να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται και πρέπει να τους ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου. Το δεύτερο είναι η έρευνα και ανάπτυξη, που κυρίως αφορά τα ερευνητικά ιδρύματα και συνεργασίες μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων, τα οποία στοχεύουμε στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους. Όταν λέμε στο δίκτυο, δεν είναι αναγκαστικό να συμμετέχουν μόνο οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Εννοείται ότι είναι για όλους τους ενδιαφερόμενους. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε το δίκτυο να γίνει γνωστό όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Και τέλος, είναι η τοπική και περιφερειακή συνεργασία. Σίγουρα η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σημαντική, ειδικά όταν πρόκειται να αναπτυχθούν πυρωτικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτή η γνώση πρέπει να μεταφερθεί και σε επίπεδο τοπικών αρχών. Επομένως, αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας. Απλώς πατάτε στην κατηγορία Network και να κάνετε enjoy, είναι δωρεάν. Απλώς θα εισάξετε κάποιες προφορίες, προσωπικά στοιχεία, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, το email. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και κάποια φωτογραφία, γιατί είναι σαν ένα social forum ανταλλαγής πληροφοριών. Στη συνέχεια θα λάβετε μέσω του email σας τους κωδικούς εγγραφής και έτσι μπορείτε να είστε online και να συνομιλείτε με άλλους που είναι μέλη του δικτύου. Επίσης, στα πλαίσια αυτού του έργου θέλουμε να δημιουργήσουμε στις χώρες που έχω μπει συμβουλευτικές ομάδες. Επειδή αυτό το έργο είναι αρκετά πρωτοποριακό, εμείς θέλουμε τη συμμετοχή αρκετών φορέων της Κύπρου στη συμβουλευτική ομάδα. Μέσα στις τσαντούλες που σας έχουμε διανεμηθεί, υπάρχει το έντυπο εγγραφή σας στη συμβουλευτική ομάδα. Παρακαλούμε όσους τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν στη συμβουλευτική ομάδα να συμπληρώσουν το έντυπο και να μας το επιστρέψουν στο τέλος της σημερινής ημερίδας. Ο ρόλος της συμβουλευτικής ομάδας είναι να φέρει κοντά όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε αυτές είναι επιχειρήσεις, είτε αυτοί είναι φορείς, κρατικοί ή τοπικές αρχές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία για την πρόθεση του συγκεκριμένου αντικειμένου στην Κύπρο. Επίσης, στον ιστόχωρο του έργου, μπορείτε αυτή τη στιγμή να κατεβάσετε ήδη τις μελέτες που έχουν εκκονηθεί. Είναι διαθέσιμες και ειδικά υπάρχει μια σημαντική έκθεση που είναι το State of the Art και των τεχνολογιών για την παραγωγική βιοδίζερ από μικροφύγη σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, μπορείτε να την κατεβάσετε και να την μελετήσετε. Αυτά είχα να πω για το συγκεκριμένο έργο. Νομίζω ότι θα επιτρέψουμε τώρα στον Δόκτωρ Πολύ Πολυκάρπου να μας αναφέρει την πρόοδο που έχει κάνει το Ινστιτούτο σε σχέση με το έργο. Είμαστε μάλιστα στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ευχαριστώ πολύ.